Τι είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος για το πώς έχασε την περιουσία του και γιατί λέει πως τόσα χρόνια έκανε το κουνέλι. Πάμε να τον δούμε. Πάμε να τον δούμε. Γιατί έκανε το κουνέλι 10 χρόνια. Έκανε το κουνέλι 10 χρόνια για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας ονομάζεται κατάθλιψη. Έχεις γράψει επί του θέματος. Ο άλλος είναι ότι λες, οκ, okay, λένε, σε κάποια στιγμή, ρε παιδάκι μου, ένα, δύο, τρία, τέσσερα χρόνια θα κουλάει το σύστημα. Δεν μπορεί να σε κυνηγάνε μέχρι να πεθάνεις και να σε θέλουν μες στον τάφο. Πες να έφταιγα, που δεν έφταιγα και θα σου το εξηγήσω, αλλά πες ότι είναι έτσι. Είδα ότι ξαφνικά έγινε, με αφορμή αυτό το Ντουμπάι, έγινε και χωρίς να ξέρουν, έτσι, χωρίς να ρωτήσει κάποιος, έγινε ένα πυροβολητό μαζικό. Δηλαδή. Εννοείται φαλιράει και έχουν φαλιρίσει γύρω, μέσα στην κρίση γύρω στο 1.200.000 έχω μάθει. 1.200.000 εταιρείες, άνθρωποι έμειναν, εξαφανίστηκαν σε μία μέρα. Εννοείται μια εταιρεία η οποία τελειώνει, χρωστάει κάποια χρήματα αλλού. Μόνο που στη δική μου την περίπτωση, το παραμυθάκι, το οποίο ξεκίνησε το 2012 και ξεκίνησε από πολιτικούς κύκλους, που εκείνη την εποχή, αν θυμάσαι, βγαίναν οι πολιτικοί κύκλοι μέσα από διάφορα υπόγεια, μέσα από διάφορα τρόλ, μέσα από διάφορα social media. Είμαι ο μοναδικός εκδότης. Και μπορώ να είμαι από τους πολύ λίγους ανθρώπους που φαλήρισαν μέσα στην κρίση, η οποία ήταν πιο μεγάλη από την κρίση του κορονοϊού, επιμένω για 2-3 κλάδους, δηλαδή τα media εξαφανίστηκαν, και οι κατασκευές εξαφανίστηκαν και μια σειρά από άλλες δουλειές εξαφανίστηκαν. Τι γίνεται? Εγώ πληρώσα μέχρι τον τελευταίο μήνα, όπως είπα. Ένας μήνας μου. Και μέχρι να βγει από το πρωτοδικείο η απόφαση ότι κλείνει η εταιρεία ήταν τέσσερις, αλλά δεν ήταν δεδουλευμένα. Δεν υπήρχε κανένα δεδουλευμένο. Όμως αυτό το παίρνουν κάποιοι, το διαστρεβλώνουν και χρωστάει. Χρωστάει. Αν εγώ στεναχωρέθηκα, ήταν κάποιοι προμηθευτές μου που θα ήθελα να έχω τελειώσει. Αλλά δεν με λυπήθηκε κανένα σε μένα. Συνεργάτες μου χρόνια. Όταν μου χρωστάνε 7,5-8 εκατομμύρια θέση. Θέση, δύο μεγάλες διαφημιστικές που είναι γνωστές και το ξέρουν όλοι, είναι μόνο τα 2,5 με 3. Μάλιστα. Τον ακούσαμε. Όπως επίσης απάντησε στη φημολογία που όλοι είχαμε ακούσει ότι του είχε δώσει λεφτά το Πασόκ. Αυτό δεν ξέραμε όλοι. Αυτό είχαμε ακούσει όλοι μάλλον. Ότι το Πασόκ έδωσε χρήμα στον Κωστόπουλο και τον έφτιαξε. Ο ίδιος αρνήθηκε και είπε δεν πήρε ούτε ένα ευρώ το Πασόκ. Έτσι είπε ο ίδιος και αυτή ήταν η απάντησή του στο ερώτημα του Γρηγόρη Αρναούτογλου εάν ευνοήθηκε και αν έβγαλε λεφτά και πήρε πακέτο χρημάτων από το Πασόκ. Ο ίδιος είπε όχι, ότι δεν ίσχυε κάτι τέτοιο.